Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε κοντά σα αυτή είναι την τελευταία έτσι, η παρουσίαση και πιστεύω ότι το συνέδριο είναι και θα μα κρατήσει ενήμερου και μελλοντικά σε ό,τι ακούσαμε για υλοποίηση. Η δική μας παρουσίαση είναι σε συνεργασία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Κέντρου Αριστείας Science το οποίο χρηματοδοτείται από κρατικό προπολογισμό στην Κύπρο και σε αυτό συμμετέχουν ιδιωτικά, συγγνώμη, κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου όπως και πανεπιστήμια και φορείς της, ε, ε, της Βρετανίας και της Γερμανίας. Ε, ο κύριος Αριστίδου είναι επίκορος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και συνεργάζεται μαζί μας για τη δημιουργία της εικονικής βιβλιοθήκης. Ε, θα έχει τον λόγο στην αρχή και θα επανέλθω εγώ για τη συνέχεια. Ε, γεια σας και από μένα, ε, όπως είπε και η, η Έλενα. Ε, ονομάζομαι τρες Αριστίδου, είμαι επίκορος καθηγητής του και ανώτερος ερευνητής στο κέντρο Αριστείας Science. Σήμερα ουσιαστικά θα σα παρουσιάσουμε τη δουλειά που είχαμε ξεκινήσει πριν λίγο καιρό στο πλαίσιο μια πτυχιακή εργασία σε ένα σπιτιού, την οποία εξελίξαμε και προσπαθήσαμε να φέρουμε στο πλαίσιο τη εικονική βιβλιοθήκη σαν ένα δίδυμο, αντιστοιχεία τη πραγματική. Εμεί εμείς είμαστε της προφορική. είμαστε λίγο περισσότερο του virtual world, του εικονική πραγματικότητα, του εικονικού κόσμου. Η δική μου η, γνώση είναι περισσότερο στους εικονικούς χαρακτήνες, στην κινησιογραφία. Ε, οπότε ξεκινώντας να ρευνήσουμε, μπήκαμε στο πλαίσιο να δούμε τι είναι αυτό που χρειάζεται μια βιβλιοθήκη. Η αλήθεια είναι ότι η βιβλιοθήκη είναι όντως μια συλλογή από υλικών, βιβλία ή άλλα δομημένες πληροφορίες που πρέπει να είναι προσβάσιμα προ το κοινό, είναι μια πύλη γνώση η οποία βοηθά πολύ τον πολιτισμό, προέρχεται πολύ καλύτερα από εμά ε, και οι υπόλοιποι υπηρεσίε που προσφέρουν ε, δημιουργούν την ευκαιρία να μάθουμε, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψει και γενικότερα το στο πλαίσιο τη της, ε, της γνώση και πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά και τη ανταλλαγή και συναναστροφή με άλλον κόσμο. Ε, κάτι το οποίο είχε αναγνωριστεί μάλιστα από πάρα πολλά χρόνια πριν, όπως βλέπετε, η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ή, αν το λέω σωστά, Ασουρμπάνι Μπάλ, στην Ασυριακή Αυτοκρατορία, που υπήρχαν βιβλιοθήκες από αυτήν την περίοδο. Ωστόσο, κάτι το οποίο παρατηρούμε και εμείς, ή τώρα στο φάνηκε στην έρευνά μας, και νομίζω και εσείς ήδη από το ο... σαν βιβλιοθηκονόμοι γνωρίζετε καλύτερα, υπάρχει μια μείωση στην προσέλευση των ατόμων στη βιβλιοθήκη. Πολλοί κόσμοι δυσκολεύεται να βρει το χρόνο να έρθει στη βιβλιοθήκη. Η πρόσβαση στην πληροφορία μέσω του διαδικτύου είναι αρκετά εύκολη. Από το σπίτι μου μπορώ να συνδεθώ στη βιβλιοθήκη να κατεβάσω την πληροφορία, το αρχείο, το paper που θέλω να διαβάσω. Και ε, κατά κάποιο τρόπο μειώθηκε η φυσική παρουσία των ατόμων που επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη. Ε, πράγματι, οι βιβλιοθήκε εξελίχθηκαν, προσπάθησαν να δημιουργήσουν το, το περιεχόμενο. Έχω πάλι τρει βιβλιοθήκε του Πανεπιστημίου Κύπρου, του ΤΕΠΑΚ και την ε, British Library. Το οποία πα, δίνουν σε ένα, υπάρχει ένα διαδικτυακό αποθετήριο, όπου υπάρχει η, η δυνατότητα να χρήστη να συνδεθεί και να, και να αντλήσει την πληροφορία που ζητά. Το πρόβλημα όμω είναι ότι δεν μπορεί να επιδράση, δεν μπορεί να βρεθεί. Στον χώρο για να ανταλλάξει απόψει μαζί με τα άτομα τα οποία βρίσκονται ή θα μπορούσαν να βρίσκονται στη βιβλιοθήκη. Ένα παράδειγμα το οποίο δίνω πολύ συχνά είναι Εγώ είχα σπουδάσει στο Κέμπριτζ, οπότε είχα την ευκαιρία να επισκέπτομαι τη βιβλιοθήκη και να ακούσω μόνο το Stephen Hawking να ανταλλάσσει απόψει με κάποιου άλλου. Αυτό ήταν κάτι μοναδικό, κάτι το οποίο δεν μπορεί να έχει όταν βρίσκεσαι μπροστά στον υπολογιστή και απλά κατεβάζει το paper στον υπολογιστή σου και το διαβάζει. Και καθώ πλέον το Metaverse. το Metaverse είναι ένα εικονικό κόσμο, ο οποίο τρέχει παράλληλα με τον πραγματικό. Δηλαδή, υπάρχουν υπηρεσίε οι οποίε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτόν τον εικονικό περιβάλλον, είτε για να εξυπηρετήσει, είτε είναι κρατικό φορέα, είτε είναι υπηρεσία, είτε θέατρο, το οποίο μπορεί να είσαι από το σπίτι σου και να συμμετέχουν και διάφορα άλλα άτομα ταυτόχρονα σε αυτή την εικονική πραγματικότητα. Ε, η σκέψη μας ήταν κατά πόσο θα μπορούσαμε εμείς να προσφέρουμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία στο πλαίσιο μιας βιβλιοθήκης. Δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα, δίδυμον δίδυμο αντί, αντίτυπο της βιβλιοθήκης. Κάποιος να μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει μια φυσική βιβλιοθήκη. Η βασική ιδέα, το οποία εμείς δεν υλοποιήσαμε, Λόγω έλλειψη σπόρων, ήμασταν μόνο ένα φοιτητή, εγώ και στο τέλο και η Χριστίνα που είχε έρθει στην υλοποίηση. Η Χριστίνα βρίσκεται έξω, οπότε θέλει μπορεί να, να δει το εικονικό το περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει, να πάλει τα, τα VR headsets και να δει ουσιαστικά το τι έχουμε φτιάξει. Ε, η ιδέα είναι να μπορεί οτιδήποτε υπάρχει στην πραγματική, στη φυσική βιβλιοθήκη, να τρέχει ταυτόχρονα και στον εικονικό κόσμο. Οποιαδήποτε αλλαγή προσθήκη γίνεται στη φυσική βιβλιοθήκη, να μπορεί να γίνει και στην εικονική βιβλιοθήκη. Ε, άρα, εμεί αυτό που θέλαμε είναι να μπορέσουμε να ανοίξουμε τον δρόμο, να δείξουμε τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτή η τρισδιάστατη εικονικοποίηση ή ε, καταγραφή τη βιβλιοθήκη και πώ μπορούμε να προσθέσουμε κάποιε υπηρεσίε. Ε, απλά για να δώσω μια γενική έννοια για το τι είναι τα ψηφιακά δίδυμα, όπω δίνεται και στον ορισμό που έχει δώσει ο Μάικλ Γκριφ, ε, είναι η εικονική, ένα, μια εικονική έκδοση ε, ενό ε, κόσμου ο οποίο υπάρχει και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο του. Η ιδέα μπορείτε να δείτε έναν εικονικό αντίγραφο, για παράδειγμα, χάρη έχουμε δημιουργήσει τη, ο Twin τη ε, Λευκοσία. Κάποιο μπορεί να μπει μέσα, να δει την πόλη, να δει πώ είναι αυτή τη στιγμή, να ξέρει πού υπάρχει καυσαέριο, πού υπάρχει θόρυβο, πού υπάρχει κίνηση σε πραγματικό χρόνο. Και αυτή τη στιγμή να το βλέπει εικονικά από το σπίτι του. Ε, Γενικότερα, σήμερα υπάρχουν διάφοροι τύποι εικονικών μουσείων, όπω είναι οι διαδικτυακέ εφαρμογέ είτε σε τριζιάστα περιβάλλοντα. Όπω μπορείτε να δείτε το Ψηφικό Μουσείο Τέχνη του Σώπα Όλο ή το Βρετανικό Μουσείο, που υπάρχουν τα εκθέματα τα οποία μπορούμε να δούμε. Ε, και για να μην σπαταλάσουμε πολύ χρόνο σε αυτόν, υπάρχουν και τι άειλε πολίτε τη κοινωνία. Ένα από τι δουλειέ που είχαμε κάνει πιο παλιά, ψηφοποίησαμε κοντά στου 400 ε, παραδοσιακού ελληνικού σκορού και κάποιο μπορεί να δει και την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, όχι μόνο την απτή πολιτιστική κληρονομιά. Εδώ νομίζω είναι μαλευιζιώτικο και μαλευιζιώτικο είναι ο, ο γυναικείος γυναικείο και είναι ο αντικριστό, πρώτο αντικριστό, ο αντρικό. επί του παρόντο, μόνο λίγε βιβλιοθήκε έχουν μεταβεί πλήρω σε έναν εικονικό αντίστοιχο ψηφιακό αντίγραφο. όπω είναι Παραδείγματο χάρη η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όπου κάποιος μπορεί να μπει, να δει ουσιαστικά το περιεχόμενο, να έχει πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες, όχι σε όλες τις πληροφορίες, με το μεγάλο μενίχτημα όμω ότι δεν μπορεί να λεπιδράσουν. Δεν μπορεί να υπάρχει μια άλλη επίδραση μεταξύ του περιεχομένου ή με άλλου χρήστε που βρίσκονται την ίδια ώρα μέσα στη βιβλιοθήκη. Ε, και εξ όσων γνωρίζουμε, ε, αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια που έχει γίνει για να γίνει μια τρισδιάστατη εικονική βιβλιοθήκη στην ευρύτερη έννοια των ψηφιακών διδήμων. Ε, τα ερώτηματα που θέλαμε να απαντήσουμε, βασικά ουσιαστικά, πριν να ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε εμεί το ψηφιακό αντίγραφο, είπαμε να ρωτήσουμε ουσιαστικά του χρήστε να καταλάβουμε κάποια πολύ σημαντικά ε, στοιχεία για του πιθανού χρήστε που μπορούν να, να, να επισκέπτονται τη, βιβλιοθή, τη βιβλιοθήκη. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί δεν πάνε σε φυσική βιβλιοθήκη. Αν δεν χρειάζονται αυτή τη γνώση, κάτι το οποίο μου φαίνεται πολύ παράξενο, τουλάχιστον στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ε, το δεύτερο ήταν, είναι εάν δεν έχουν χρόνο, θέλαμε να δούμε για ποιο λόγο δεν επισκέπτονται. Θέλουμε να καταλάβουμε ποιο είναι το τεχνολογικό υπόβαθρο των συμμετέχοντων, αν δηλαδή μπορούν ή έχουν γνώση ή έχουν πρόσφαση σε εργαλεία εικονική πραγματικότητα, με απότερο στόχο να σφιογραφήσουμε Το προφίλ ενό δυνητικού χρήστη τη βιβλιοθήκη, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ουσιαστικά και εμεί τη βιβλιοθήκη πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Ε, και ο απότερο στόχο μα ήταν να αξιολογηθεί η πιθανή χρησιμότητα και η δημοτικότητα τη επίσκεψη και χρήση μια εικονική βιβλιοθήκη. Ε, είχαμε καλέσει 79 άτομα, είχαμε 9 λοιπέ ερωτήσει, απαντήσει, συγγνώμη. Μα οδήγησε σε 70 έγκαιρε απαντήσει. Οι συμμετέχοντε ε, ήταν 45 άντρε, 25 γυναίκε, από διάφορα εκπαιδευτικά υπόβαθρα. Είχαμε από ηλικίου, κολεγίου, πανεπιστημίου, κάποιου με διδακτορικό, κάποιου με, μεταπτυχιακό και διδακτορικό, και από διάφορε εξειδικεύσει, επιστήμε τη ζωή, κοινωνικέ και ανθρωπιστικέ επιστήμε, φυσικέ επιστήμε και μηχανική. Και κάποιου όπως δεν γνωρίζουμε ακριβώ ή δεν μα απάντησαν τη συγκεκριμένη ερώτηση. Η μελέτη ουσιαστικά έδειξε ότι η πλειοψηφία των συμμετόχων των το 70% επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη σπάνια έω καθόλου. Ενώ το υπόλοιπο 30% πηγαίνει στη βιβλιοθήκη μία φορά το μήνα ή δε περισσότερο, με μόνο το 7% από αυτού να επισκέπτεται συχνά ε, την βιβλιοθήκη, τουλάχιστον σε μια καθημερινή βάση, και κυρίω τα φοιτητέ που ήθελαν έναν ήσυχο χώρο για να μελετήσουν ή να ε, ανταλλάξουν απόψει. Αυτή δείχνει ουσιαστικά ότι οι άνθρωποι ε, δεν χρησιμοποιούν με την βιβλιοθήκη, τη φυσική βιβλιοθήκη ενώ στην κύρια πηγή πληροφορία και γνώση, καθώ και την πρόσβαση από το, το, το διαδίκτυο. Από την άλλη πλευρά, ο ιστότοπο αποτελεί το απαραίτητο πλεονέκτημα για μια βιβλιοθήκη, δηλαδή περισσότεροι χρησιμοποιούν το, ίντερνετ, το τι αντίστοιχο ρεποσίτερ που υπάρχει από τι ε, βιβλιοθήκε, για να έχουν πρόσβαση σε αυτή, σε αυτή την πληροφορία. Και είδαμε ότι το 69% των χρηστών. χρησιμοποιεί ουσιαστικά τη βιβλιοθήκη. Συγγνώμη ένα λεπτάκι για να έχω τα στατιστικά. το 69% των επισκεπτών ε, επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη. Χρησιμοποιώ τι μόνο για μελέτη. Το 40% για ε, λόγου που σχετίζονται με την εργασία του. Και το 13% για άλλου λόγου, για κυρίω αναψυχή, να, να πιούν έναν καφέ, να ξεκουραστούν από τα μαθήματα ή κάποιο διαλέμμα που έχουν μεταξύ. Ε, Πώ βλέπετε, κάποιοι που το κάνουν για διάφορου λόγου, οπότε υπάρχει. Ε, 5% πάει περισσότερο. Σε γενικέ γραμμέ, αυτό που έχουμε αντιληφθεί είναι ότι όσοι επισκέπτονται την υποβλήθηκη είναι ευχαριστημένοι. Ε, δηλώνουν ότι οι υπηρεσίε που όταν επισκέπτονται υπάρχει μια γενική ικανοποίηση από τι υπηρεσίε που έχουν. Ε, όσον αφορά ε, το, οι υπηρεσίε αντιγραφή, δηλαδή οι εκτυπώσει, ε, οι υπηρεσίε πληροφόρηση, και ακόμα περισσότερο για οποιαδήποτε πολιτιστικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνουν διοργανούν η βιβλιοθήκη αντίστοιχα και βλέπουμε ότι συμμετέχουν και είναι αρκετά ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δημοσίευσει ένα άρθρο στο συγκεκριμένο που διοργανωνει η βιβλιοθηκη αντιστοιχα και βλεπουμε οτι συμμετεχουν και ειναι αρκετα ικανοποιημενοι περισσότερα. Στο πλαίσιο αυτή τη παρουσίαση, γιατί είναι πολύ περιορισμένο ο χρόνο, θα προτιμήσω να δείξουν τουλάχιστον δηλαδή, κάποια από τα αποτελέσματα. Οπότε δεν μένω σε μεγάλο βάθο όσον αφορά τη συγκεκριμένη ε, 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 ανάλυση. Μια άλλη πολύ σημαντική παρατήρηση είναι ότι δεν γνωρίζουν όλοι οι συμμετέχοντε τι υπηρεσίε που παρέχονται από τη βιβλιοθήκη. Ένα παράδειγμα: σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες, συμμετέχοντες δεν γνώριζαν ότι μπορούν να παρακολουθήσουν μια ξενάγηση του χώρου τη βιβλιοθήκη, και ε, ακόμα λιγότεροι ε, γνώριζαν ότι μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια ενό μέντορα ή ενό βιβλιοθηκονόμου για να του βοηθήσει περισσότερο στη μελέτη του. Και αυτό ουσιαστικά να την ανάγκη, αν εμεί χρησιμοποιήσουμε ένα, ε, μια διεπαφή για του χρήστες οι οποίοι θα εισέρχονται στη βιβλιοθήκη, είναι ότι πρέπει να του δίνουμε τι επιλογέ να γνωρίζουν τι είναι αυτό το πρόγραμμα το οποίο μπορούν να δουν μέσα στη βιβλιοθήκη. Ε, Επίση, θέλαμε να δούμε ποιο είναι το προφίλ ουσιαστικά του χρήστη. Βλέπουμε ότι ε, Είχαμε, ένα, είχαμε και του φοιτητέ ε, τη πληροφορική, όπω αυξήθηκε κάπω το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούν το VR. Ε, όταν αφαιρέσαμε του φοιτητέ που είναι τη πληροφορική, τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ε, εργαλεία κονική πραγματικότητα, νομίζω ότι ήταν ένα από του 50. Ε, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ούτε εύκολη πρόσβαση στο, σε εργαλεία κονική πραγματικότητα. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο κι εμεί σαν Άτομα τη προφορική αλλά και βιβλιοθήκη, κατά πόσο πρέπει να δίνεται η πρόσβαση ε, στου χρήστε και στου επισκέπτε τη βιβλιοθήκη σε αυτά τα εργαλεία. Και ε, στην ερώτηση που είχαμε, κατά πόσο ενδιαφέρονται ή δείχνουν να έχουν ενδιαφέρον να επισκεφτούν μια τέτοια βιβλιοθήκη σε εικονική πραγματικότητα, βλέπουμε ότι περίπου δύο στου τρει έδειχναν έντονο ενδιαφέρον να επισκεφτούν και έλεγαν ότι είναι κάτι το οποίο θα του να χρησιμοποιήσουν ε, σε σχέση με την φυσική βιβλιοθήκη. Θα, προσπα... θα προσπεράσω τα υπόλοιπα. Ε, οπότε, εμεί είχαμε να κάνουμε εγώ από τη Λέμεσό, αν και εργάζομαι με λευκοσία. Οπότε, είχα επιλέξει τη τη δημο... την ακαδημοτική ακαδημ... τη τη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη Λέμεσου. Ε, πρέπει να δω την Τζόρτσια, δεν κάνω λάθο. Είχα ζητήσει την άδειά τη. Ε, το κτίριο, αστικά, είχε έναν αρχοντικό, ε, του οποίου ανήκει στον Αντώνη Κυλαβάκη. Ήταν ένα έμπορο, ο οποίο. Ξεκίνησε η κατασκευή το 2019, ολοκληρώθηκε μετά από τέσσερα χρόνια. Το 1966 πέρασε στην κυριότητα του Δήμου Λεμεσού, όπου το έκανε σαν τη δημοτική βιβλιοθήκη και πιο πρόσφατα με την ίδρυση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, πέρασε στην ιδιοκτησία, αν συνεργασία, δεν κάνω λάθο, με το Τεχνολογικό Πανεπιστημίο Κύπρου, το ΔΕΠΑΚ. Αυτό είναι το κτίριο, ένα εντυπωσιακό κτίριο στο κέντρο τη πόλη. Ε, οι πρώτε προσπάθειε ψηφίσει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού ε, είχαν γίνει στο, στο πλαίσιο τη της, της χρήση ε, ε, περιήγηση 360, δηλαδή να μπορεί να εισέρχεται στον χώρο και να μπορεί να κοιτάξει 360 μοίρε το τι υπάρχει. Με το μειονέκτημα ωστόσο είναι ότι δεν μπορούσε να, ε, να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη λεπίδραση με τι υπηρεσίε που παρέχει η βιβλιοθήκη. Δηλαδή μπορούσαν να δουν το κτίριο, αλλά δεν μπορούσαν να, ε, να πάρουν βιβλίο, να μιλήσουν με μέντορα, να ανταλλάξουν απόψει, να κάνουν μια περιήγηση ε, του χώρου με κάποιο ξεναγό. Οπότε, ε, εμεί είχαμε πετάσει ένα ντρόουν, ε, βγάλαμε 1.405 φωτογραφίες για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το εξωτερικό μέρος του κτηρίου. Ε, αυτή η τεχνολογία ονομάζεται φωτογραμμετρία. Ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει επικάλυψη τουλάχιστον 70% τη μία φωτογραφία με την άλλη, ώστε να γίνει σε αυτό το πλαίσιο τη επικάλυψη η σύνδεση μεταξύ των σημείων ενδιαφέροντο και μπορεί να δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο την τριζιάστατη απεικόνηση του κτηρίου. Ε, Έχοντα πλέον την τριζιάστατη απεικόνηση του κτηρίου, αποφασίσαμε ότι πρέπει κατά κάποιον τρόπο να δημιουργήσουμε και το εσωτερικό χώρο. Ο εσωτερικό χώρο είναι αρκετά πιο ενδιαφέρον, αλλά και αρκετά πιο δύσκολο. Βλέπετε, το χτίριο μέσα είναι εντυπωσιακό. Ε, υπάρχει πάρα πολύ λεπτομέρεια. Το μεγάλο μειονέκτημα, φυσικά, στο πλαίσιο τη φωτογραμμετρίας είναι ότι είναι πάρα πολύ λευκό. Το οποίο, όταν είναι πολύ λευκό, δυσκολεύει πάρα πολύ τη φωτογραμμετρία να βρει τα σημεία ενδιαφέροντα τα οποία ταιριάζουν, ούτω ώστε να, να γίνει σύνδεση και η δημιουργία τη τριζιάστατη αποκόνισή το του. Οπότε, λόγω τη ε, έλλειψη πόρων, Εμεί εμείς προχωρήσαμε στη μοντελοποίηση. Δηλαδή, ζητήσαμε από ένα φοιτητή να μοντελοποιήσει όσο πιο πιστά μπορεί τα αίθουσε. Βρήκαμε τα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτηρίου και προσπαθήσαμε να, αντιγρα... να, να μοντελοποιήσουμε ουσιαστικά τα... το εσωτερικό μέρο. Για διάφορα κομμάτια, όπω ήταν σημεία ενδιαφέροντο, το συντριβάνι, κάποιε εύκολε παγκάκια τα οποία μπορούσαμε εύκολα να ψηφίσουμε, και χρησιμοποιήσαμε τα αυθεντικά. Σε κάποιε περιπτώσει, Όμω χρησιμοποίησαμε έτοιμα αντικείμενα που μπορούσαμε να βρούμε σε διάφορε βιβλιοθήκε, ε, τριζιά, βιβλιοθήκε τριζάστατων μοντέλων ε, και τα χρησιμοποίησαμε ουσιαστικά αυτά. Και εμεί αυτό που θέλαμε να δημιουργήσουμε είναι ουσία είναι πέντε σενάρια, τα οποία αυτά πέντε σενάρια ε, τα καταλήξαμε σε αυτά τα πέντε σενάρια βάσει του, του survey που είχαμε κάνει με του φοιτητέ, με του ε, χρήστε, συγγνώμη. Οι χρήστε μα είχαν δώσει ουσιαστικά τι θα ήθελαν να δουν σε μια εικονική βιβλιοθήκη και πήραμε, να δημιουργήσουμε τα πέντε πιο, ε, αυτά τα πέντε πιο δημοφιλή ε, σενάρια. Αλλά το πρώτο σενάριο ήταν να μπορεί κάποιος να μπει, να φτάσει στην, ε, στην, ε, στο γραφείο εξυπηρέτησης και και να ζητήσει ουσιαστικά το τι μπορεί να, να χρησιμοποιήσει. Το δεύτερο σενάριο ήταν να μπορεί κάποιο να μπει σε έναν χώρο ήσυχων, να μπορεί να διαβάσει. Όσοι χρησιμοποιήσετε το VR, θα δείτε ότι μπορείτε να μπείτε, να μόλι κοντέψετε στη βιβλιοθήκη που βλέπετε στο πάθο, θα ανοίξει ένα καινούργιο μενού. Όπα, συγγνώμη, νομίζω το έχω. Θα ανοίξει ένα καινούργιο μενού και μπορείτε να μελετήσετε και να διαβάσετε ένα βιβλίο, όπω αντίστοιχα θα μπορούσατε στο, σε ένα φυσικό περιβάλλον. Το δεύτερο είναι να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο. Άρα, υπάρχει ο παρουσιαστή, ο οποίο δημιουργεί τον booking, την κράτηση του χώρου και η, μπορεί να παρουσιάσει, όπω βλέπετε εδώ, ένα σεμινάριο για το το Συγκεκριμένα για τη ψηφιοποίηση των ΕΦΠΕΤΟΝ. Άρα, ε, αν χρησιμοποιήσει, θα παρακολουθήσει μια παρουσίαση ε, για την, ο, τον τρόπο ψηφιοποίηση των ΕΦΠΕΤΟΝ και συμμετέχουν ό, όλοι οι χαρακτήρε που βλέπετε εδώ, είναι active, δηλαδή κινούνται. Βλέπετε δύο να φύσει και στι γιατί δεν είχαμε ελεύθερα να ασχοληθούμε πάρα πολύ με τη φυσικότητα των χαρακτήρων, αλλά η επίδραση ε, λειτουργεί κανονικά. Ε, υπήρχε η αίθουσα, ε, αίθουσα συσκέψεων, άρα ένα χώρο που πάλι μπορείτε να κρατήσετε, να μπείτε μέσα μαζί με μια ομάδα συχριτώ, σα ή μια ομάδα να μπείτε και να ανταλλάξετε απόψει ή να δουλέψετε μαζί σε ένα κοινό project. Και τέλο, ε, μπορείτε να κλείσετε ουσιαστικά ε, ένα ραντεβού μαζί με ένα μέντορα όπου πάλι θα δώσετε το γενικότερο πλαίσιο, αν θέλετε, για life sciences, social sciences και humanities και οτιδήποτε, και να δείτε τη διαθεσιμότητα του μέντορα. Κάτι το οποίο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ε, θα συνδεθείτε. μπορείτε να σκεφτείτε κάτι σαν Zoom, αλλά θα είναι σε 3D, και θα βλέπετε τον τριζάστατη επικόνηση του χαρακτήρα του, του μέντορα ο οποίο συμμετέχει, και θα βλέπετε ουσιαστικά το πρόσωπο του να κινείται σε τριζάστατη επικόνηση. Είναι κάτι το οποίο όμω. Ε, εξακολουθούμε να δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Ε, νομίζω είναι καλύτερα να το, να το δείτε ουσιαστικά όσο μπορείτε το, το συγκεκριμένο. Εδώ είχα μιλήσει πάρα πολύ την ποιότητα για να μπορεί να τρέξει, να τρέξει σε πραγματικό χώρο. Αλλά βλέπετε α, και εδώ ποιες χαρακτηρίε ήταν πριν να ενεργοποιηθούν. Ε, οπότε ε, εδώ μπορεί να κλείσετε, π.χ. το χώρο που θέλετε να επισκεφτείτε και να ε, περιηγηθείτε στο χώρο τη βιβλιοθήκη για να κάνετε τις, τα μόνο τα πέντε σενάρια τα οποία αναφερόμαστε προ το παρόν. Ε, προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε ουσιαστικά εκ των υστέρων. Ζητήσαμε ένα από 28 χρήστε να, ε, να χρησιμοποιήσουν. 14 άτομα ήταν ε, όχι χρήστε τη βιβλιοθήκη της βιβλιοθήκης, και 14 άτομα μέλη τη ε, της ε, κοινότητα τη βιβλιοθήκη. Εδώ είχαμε και τη συνεργασία μα περισσότερο και με το ε, η βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Ε, σε γενικούς, σε γενικές γραμμές, το, τα συμπεράσματα τα οποία είχαμε εξάγει είναι ότι ε, υπήρξε μια ε, κυβερνοναυτεία, δηλαδή κάποια τα οποία δεν, δεν είχαν καθόλου χρησιμοποιήσει ή δεν είχαν, είχαν εξηγηθεί καθόλου με τη χρήση τη εικονική πραγματικότητα. Έγινε μια ζαλάδα λόγω τη γρήγορη ταχύτητα που αλλάζει ε, ε, ο κόσμο στην, στην οικογενειακή πραγματικότητα, τα άτομα τα οποία ήταν εξοικειωμένα δεν είχαν νιώσει αυτή την αυτή. και είχαμε παρατηρήσει, μάλιστα, όσων όσο περισσότερο το, την οικογενειακή πραγματικότητα, δεν νιώθαν ούτε τα άτομα τα οποία. ήταν πρώτη φορά που χρησιμοποίησαν την πραγματικότητα, δεν έπαβαν να νιώθουν αυτήν την ναυτία. σε γενικά, ο ανεπίδοδο, είχαμε έναν πολύ ψηλό επίπεδο ικανοποίηση των χρηστών, τόσο όσον αφορά τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται, καθώ και την αίσθηση τη παρουσία, ότι όντω ήταν μέλο μέσα σε αυτόν τον χώρο και όντω συμμετείχαν και αλληλεπιδρούσαν με το περιβάλλον. Ε, στον υπολογιστή που έχουμε στο Πανεπιστήμιο, στο Science, συγγνώμη, στο ερευνητικό κέντρο, λόγω και τη πιο καλή ισχύ υπολογιστή, είναι αρκετά πιο ρεαλιστικό. Εδώ έχουμε μειώσει την ποιότητα για να μπορεί να τρέχει σε πραγματικό χρόνο, γιατί έχουμε πάνω ένα μικρό λάπτοπ. Ε, τα συμπεράσματα που έχουμε εξάγει σε γενικέ γραμμέ είναι ότι ε, το εικονικό αντίγραφο αναζωνεί το ρόλο τη βιβλιοθήκη ω έναν κέντρο συλλογή και πρόσβαση και διάδοση πληροφοριών και επιστημονική έρευνα και κυρίω ότι αποτελεί έναν. κοινωνικό, έναν κοινωνικό κόμβο συνάντηση ή πιθανή συνάντηση άτομων που θέλουν να βρεθούν και να συναντηθούν και να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψει. Ε, υπάρχει η προθυμία να χρησιμοποιήσουν τι υπηρεσίε τη οικολογική πραγματικότητα του μέλλον. Ε, κοντά στο. Αν, το αν έχω εδώ τα ποσοστά, αλλά θυμάμαι ότι ήταν ε, κοντά στο 80% είχε πει ότι θα τον ενδιέφερε να, χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη για σκοπούς ενημέρωσης αλλά και ανταλλαγής απόψεων. να τη <συσχεία> Ναι. Για να προχωρήσω

Ω βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά τη διεξαγωγή τη μελέτη με του συνεργάτε μα στο Ερευνητικό Κέντρο τη Αριστεία, εκληθήκαμε να δώσουμε κάποιε απόψει τόσο ω επαγγελματίε του κλάδου, αλλά και να συμβάλλουμε με τι δικέ μα απόψει στη δημιουργία τη εικονική βιβλιοθήκη, αξιοποιώντα την προεργασία που είχε γίνει για την Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη ε, Λεμεσού. Αυτό πραγματοποιήθηκε τόσο κατά την, το στάδιο της προετοιμασίας των σενάριο χρήσης της, όσο και κατά το στάδιο αξιολόγησης του αποτελέσματος. Ω βιβλιοθηκονόμοι, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι δεν είχαμε κάποια εξοικείωση με την εικονική πραγματικότητα. Οπότε θεωρήσαμε πολύ ενδιαφέρουσα την πρόκληση να συνεισφέρουμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο στη δημιουργία μια εικονική βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο μάλιστα και τη αποστολή μα ω Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη για συνεχή εξέλιξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών μα. Επίση, είχαμε και την περιέργεια, όπω και την αναμονή, να δούμε το τελικό αποτέλεσμα, καθότι η νέα αυτή προσέγγιση ήταν θέμα πρωτίστως κατανόηση και δευτερευόντω αποδοχή του τόσο, τόσο από πλευρά βιβλιοθηκονομική προσέγγιση, όσο και από πλευρά ανταπόκριση και αποδοχή από τις, τα μέλη τη πανεπιστημιακή κοινότητα. Έχοντας υπόψη τις ανάγκες όπως προανέφερε ο κύριος Αριστίδου των Χριστών, εστιάσαμε και εμείς με την άποψή μας το να υιοθετηθούν τέσσερις παραμέτρη που αυτές είχαν κυρίως να κάνουν και λαμβάνοντας υπόψη και το ρηματολόγιο του ΛΥΠΚΟΑΛ με την προσβασιμότητα στους χώρους, με την ελκυστικότητα στους χώρους, με την πρόσβαση και την επάρκεια των πληροφοριών, με την πληροφοριακή παιδεία και επίσης με την εξυπηρέτηση από τους βιβλιοθηκονόμους. Και τα τρία τέσσερα πιο πάνω σενάρια είχαν καλυπτεί. Ε, κατά την αξιολόγησή μας τότε, στο τέλος της, του έργου, διαπιστώσαμε ότι ως άτομα από εμάς είχαν κάποια εξοικείωση ή κάποια ενημέρωση σχετικά με την εικονική πραγματικότητα, ήταν και πιο εύκολο να αντιληφθούν και να εξοικειωθούν με το εικονικό περιβάλλον. Επίσης, κάποιες δεξιότητες χρήσης των μοχλών, που θα δείτε και έξω ό,τι ενδιαφερθείτε, ήταν πολύ σημαντική προϋπόθεση ώστε να αποφύγουμε και την κυβερνοναυτία. Ε, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ή αντιμετωπίζουμε ακόμη στην εικονική πραγματικότητα με εφαρμογή στις βιβλιοθήκες, θεωρούμε ότι η εικονική βιβλιοθήκη αποτελεί πλέον μια αναγκαιότητα στη σύγχρονη κοινωνία των βιβλιοθήκων. Τόσο ότι η τεχνολογία εξελίσσεται και με γοργούς ρυθμούς, όσο και από το γεγονός ότι οι νέες γενιές πριώνουν και προτιμούν περισσότερο ένα σύγχρονο τεχνολογικό και προηγμένο τρόπο μελέτης επιμόρφωσης, αλλά και διαδικτυακής αλληλεπίδρασης, ακόμα και διαδικτυακής κοινωνικοποίησης. Αναφίβολα, η εικονική βιβλιοθήκη θα ήταν χρήσιμη προ διευκόλυνση και των ατόμων με αναπηρίε, εφόσον φυσικά θα παρήχε εξειδικευμένε ανάγκε με ευελιξία, εξειδικευμένη κάλυψη αναγκών, με ευελιξία και διευρυμένο μενού επιλογών θα τα διευκόλυνε παραδείγματο χάρη κατά την πρόσβασή του στου χώρου των βιβλιοθηκών και στην χρήση ηλεκτρονική ψηφιοποιημένη πληροφορία, όπως επίση και για την αλληλεπίδραση. Ε, επίσης, οι βιβλιοθηκονόμοι θα κληθούν αναγκαστικά να αναπτύξουν νέες δεξιότητε, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και πολύ σημαντικό να έχουν πολύ στενή συνεργασία με τους εταίρους, είτε είναι πληροφορικοί, είτε είναι προμηθευτές υπηρεσιών ή βάσεων δεδομένων, ώστε όλα αυτά να συνάδουν με τη χρηστικότητα μιας εικονικής βιβλιοθήκης. Δεν θα πάρω άλλο από τον χρόνο, νομίζω έχουμε καλύψει. Απλώς θα ήθελα να πω ότι η βιβλιοθήκη μας έχει ήδη υιοθετήσει την εικονική περιήγηση, που είναι ένα αρχικό στάδιο. Προσδοκούμε στην εξοικείωση μα με τι εικονικέ βιβλιοθήκε και προσδοκούμε να εξελιχθεί στο μέλλον ω μια εικονική βιβλιοθήκη προ χρήση. Ευχαριστούμε πολύ.